θα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αν συμφωνούσαν σε κάτι, διότι εκπροσωπούν διαφορετικές πολιτικές φιλοσοφίες, διαφορετικές κοινωνικές καταγωγές, διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές και οικονομικές εκπροσωπήσεις. Άρα ήταν προφανές ότι δεν πρόκειται να συνεννοηθούν. Τι ήθελε να... Το στίγμα του Τσίπρα θέλω να μας πεις. Ότι τι, ότι ο Μητσοτάκης δεν συνεννήσε τίποτα ούτε για το καλό της πατρίδας. Ναι, εντάξει, αυτά τα, το καλό της πατρίδας και εγώ, τα λοιπά, εγώ δεν τα ακούω. Τα ακούω λίγο βερεσέ, διότι είναι... μπερδεύει η ανάλυση πατρίδα. Η πατρίδα αποτελείται από ανθρώπους, από κοινωνικές τάξεις. Είναι σαν να λέμε δικηγόροι. Ο δικηγόρος, ο οποίος βγάζει 100.000 το μήνα και έχει 500 σκλαβάκια του 500άρικου δικηγόρους νεαρούς στο γραφείο του, δεν είναι το ίδιο επάγγελμα, δεν είναι η ίδια κοινωνική τάξη, δεν είναι τα ίδια συμφέροντα. Με αυτήν την έννοια ακριβώς, όταν ακούω εθνικό συμφέρον και τα αρέστα, θέλει να την πηγαίνουμε την κουβέντα λίγο παραπέρα. Δεν εκπροσωπούμε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τον ίδιο κόσμο. Αυτό δηλαδή ήθελε να κάνει. Δεν ξέρω τι ήθελε. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήθελε κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, νέος αρχηγός Νέα Δημοκρατία, εθιμοτυπικά θα επισκεφθεί και τον πρωθυπουργό και αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος. Λογικό δεν είναι. Ότι δεν είσαι με το λαό. Αυτή είναι μια γενική απάντηση την οποία πρέπει να δώσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί η κυβέρνηση αυτό το πράγμα ζητάει ένα είδος συμφωνίας. Δηλαδή να πάνε όλα τα κόμματα και να πούν ότι δεν πάνε να κοπανιέται το δουνουτού, το ξεδουνουτού. Η Ελληνική Βουλή, 300 άνθρωποι και 10 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα, λέμε να μην μειωθούν οι συντάξεις. Αυτό θα έπαιζε ρόλο. Αλλά δεν το δίνει αυτό η Νέα Δημοκρατία.